Τον απόλυτο τρόμο έζησε το πρωί μια νεαρή γυναίκα στους Αγίους 10 της Μεσαράς, όταν ένας ένοπλος μπήκε στο κατάστημά της για να τη ληστέψει. Ο άγνωστος άνδρας, με ακάλυπτο το πρόσωπο, φορώντας μόνο γυαλιά ηλίου, έστρεψε το όπλο του εναντίον της και τη ζήτησε να του παραδώσει τα χρήματα του ταμείου. Έντρομη, η γυναίκα του έδωσε μόλις 20 ευρώ, με το ληστή μη μένοντας ικανοποιημένος από την τροπή που πήρε το σχέδιό του, να τη ζητάει και το πορτοφόλι της, το οποίο περιείχε προσωπικά έγγραφα και κάρτες. Αμέσως μετά, ο δράστης ανέβηκε στο βεσπάκι του και εξαφανίστηκε προς άγνωστη κατεύθυνση. Όλα ξεκίνησαν όταν, σύμφωνα με πληροφορίες, στις 9.30 περίπου το πρωί, ο δράστης ηλικίας 30 με 35 ετών διέσχισε τον κεντρικό δρόμο των Αγίων 10 με μηχανάκι μικρού κυβισμού, πέρασε μπροστά από το βιβλιοπωλείο που λειτουργεί και ως υποκατάστημα των ΕΛΤΑ και έκανε στροφή μερικά μέτρα πιο κάτω μπροστά από μία τράπεζα, η κάμερα της οποίας φαίνεται ότι κατέγραψε και τις κινήσεις του. Ο άγνωστος άνδρας επέστρεψε μπροστά από το βιβλιοπωλείο, σταμάτησε το δίκυκλό του μπροστά στην είσοδο και κατευθύνθηκε στο εσωτερικό, κρατώντας το όπλο με το οποίο απείλησε την ιδιοκτήτρια, προκειμένου να της αποσπάσει τις εισπράξεις. Κανείς από όσους βρισκόταν εκείνη την ώρα στα γειτονικά καταστήματα δεν υποψιάστηκε τον άνδρα με τα γυαλιά ηλίου, καθώς όλοι υπέθεσαν ότι επρόκειτο για πελάτη, ώσπου η γυναίκα βγήκε από το κατάστημά της φωνάζοντας για βοήθεια. Η αστυνομία εξετάζει τα διαθέσιμα στοιχεία προκειμένου να εντοπίσει και να συλλάβει το θρασίτατο ληστή.